Καταγγέλνουμε και από τη σημερινή συγκέντρωση τα παράδεκτα περιστατικά που έλαβαν χώρα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το οργανωμένο σχέδιο της κυβέρνησης και προβοκατόρικων ομάδων που καμία σχέση δεν έχουν με τους φοιτητές, τους συλλόγους και τους αγώνες τους και λειτουργούν μόνο ως η καλύτερη χορηγή της έντασης της καταστολής, της υποφαντίας και της επίθεσης της κυβέρνησης εναντίον της νέας γενιάς. Αποτελεί άλλη μια απόδειξη ότι η ένταση της καταστολής συνδέεται άμεσα με την προετοιμασία νέου χτυπήματος στη ζωή και τα δικαιώματα των εργαζομένων και των παιδιών τους, της εμπλοκής της χώρας μας σε επικίνδυνα σχέδια στην περιοχή μας, όπως είναι και η υπογραφή της απαράδεκτης Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας για τις βάσεις που συζητιέται σήμερα. Δεν ξεχνάμε τις συλλήψεις, τη βία καταστολή των αγωνιστών απεργών στο λιμάνι της πόλης μας που τόλμησαν να διεκδικήσουν τα αυτονόητα, τη μη εμπλοκή της χώρας και της πόλης μας στα ενωτοβαμμένα σχέδια ή πανά του Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταδικάζουμε την απαράδεκτη ενέργεια της εισβολής πάροχων αστυνομικών δυνάμεων στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την ώρα που διεξαγόταν μαθήματα και χιλιάδες φοιτητές και εκπαιδευτικοί βρισκόταν στον χώρο του Πανεπιστημίου, έφτασαν μάλιστα και στο σημείο να κάνουν χρήση χημικών και χειροβομβίων πρώτου λάμψης μέσα σε εσωτερικούς χώρους και διαδρόμους του Πανεπιστημίου. Είναι φανερό ότι έχει φαντάσει την κυβέρνηση το σύγχρονο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, ανοιχτό στην καταστολή, στην τρομοκρατία, στην υποβάθμιση, κλειστό στην μόρφωση, στην φοιτητική μέρημνα και τις ανάγκες μας. Θα μας βρουν απέναντί τους. Οι φοιτητές, δυναμώνοντας τους φοιτητικούς τους συλλόγους, θα κουρελιάσουν τα σχέδια έντασης της καταστολής και διάλυσης των σπουδών τους. Τα πανεπιστήμια να γίνουν πραγματικά χώροι μόρφωσης και πολιτισμού, αγώνα και διεκδίκησης δίκαιων ετοιμάτων για το πανεπιστήμιο του μέλλοντός μας. Αυτός είναι ο αγώνας που πρέπει τώρα να συνεχιστεί και να κλιμακωθεί. Κανένας εφησυχασμός. Αυτός ο αγώνας μπορεί να βάλει φρένο στην αντιεκπαιδευτική πολιτική και την καταστολή που πάνε χέρι-χέρι, για να μείνει στα χαρτιά ο νόμος και ραμμένος χρυσοχοίδης στο σύνολό του, από τις κάμερες και τις κάμερες εισόδου μέχρι τις διαγραφές και τα πειθαρχικά. Απορρίπτουμε κάθε σκέψη αστυνομίας στις σχολές μας, με όποιο τίτλο και αν φέρουν. Δεν αποδεχόμαστε τους ρόμποκοπ με τα γκλοπ και τα τέιζερ μέσα στις σχολές μας. Είτε υπακούν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπως λέει η κυβέρνηση της Μουδού, είτε στον Πρίτανη, όπως προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρουν ότι η νέα γενιά δεν θα αποδεχτεί το μέλλον που τις ετοιμάζουν. Γι' αυτό εντείνουν την καταστολή που πάει χέρι-χέρι με την αντιλαϊκή πολιτική. Η πανεπιστημιακή αστυνομία, η ολοένα και συχνότερη είσοδο στο ΜΑΤ σε πανεπιστημιακούς χώρους έρχεται να διασφαλίσει την επιχειρηματική λειτουργία του Πανεπιστημίου και τη φήμωση των διεκδικήσεων των φοιτητών. Σήμερα, που η κυβέρνηση φέρνει νέο νόμο πλαίσιο και ενισχύει την κατεύθυνση για πτυχία σούπα με σκόπιες γνώσεις χωρίς επαγγελματική αναγνώριση, καθιερώνει τα βιομηχανικά διδακτορικά, δηλαδή διδακτορικά, που θα γίνονται κυριολεκτικά κατά παραγγελία εταιριών χωρίς επιστημονικά κριτήρια, αλλά με μόνο κριτήρια τα κέρδη τους. Εμπλουτίζει το νομοθετικό προστάσιο όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων που έχει μετατρέψει το πανεπιστήμιο σε επιχείρηση και τους φοιτητές σε πελάτες. Ετοιμάζεται να βάλει λουκέτο σε δεκάδες τμήματα και να αυξήσει τις κατηγοριοποιήσεις ιδρύοντας τριετή ΤΕΗ. Όχι στο χτύπημα των μορφωτικών δικαιωμάτων μας, όχι στο νέο νόμο πλαίσιο. Σήμερα που για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων οι φοιτητές, οι οικογένειές μας βιώνουν την ακρίβεια, πληρώνουμε πανάκριβα τα ενίκια, το ρεύμα, τα καύσιμα κλπ. Τώρα κινδυνεύουν να καταργηθούν και τα δωρεάν έντυπα συγγράμματα. Ενώ χιλιάδες φοιτητές εργάζονται παράλληλα με τις σπουδές τους για να τα βγάλουν πέρα. Σήμερα, στη σκιά του υπερρελιστικού πολέμου που διεξάγεται στην Ουκρανία, όπου ο λαός βιώνει το θάνατο, τη φτώχεια και την προσφυγιά για τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν τεράστιες ευθύνες για την εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο, καθώς η Ελλάδα έχει γίνει πολεμικό ερμηνείο φιλοξενώντας νατοϊκές βάσεις. Οι φοιτητές δείχνουν την αλληλεγγύη μας στους λαούς.
για να σταματήσει τώρα η εμπλοκή με οποιοδήποτε πρόσημα και τρόπο. Μαζικοποιούμε τη συλλογική και οργανωμένη διεκδίκηση κόντρα σε κυβερνήσεις, κεφάλαιο και Ευρωπαϊκή Ένωση. Διεκδικούμε έξω οι βάσεις του θανάτου από τη χώρα μας. Καμία εμπλοκή σε επικίνδυνα σχέδια ή πανάτου Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γκρεμίζουμε τα σχέδια της κυβέρνησης. Η καταστολή και η τρομοκρατία δεν έχουν θέση στις σχολές μας. Έξω η αστυνομία του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και από κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα. Για πραγματική αναβάθμιση των σπουδών μας, τυχεία με αξία και δουλειά με δικαιώματα. Καταδικάζουμε τον υπεριαλιστικό πόλεμο και λέμε ότι δεν θα επιλέξουμε στρατόπεδο ληστών. Κανένα ελληνικό στρατιωτικό σώμα έξω από τα σύνορα.